Yeah. Τώρα, άλλο θέμα το οποίο μα απασχόλησε το Σαββατοκύριακο, τα ελληνοτουρκικά και η, η σκληρή πάλι ρητορική τη Τουρκία. Αυτή τη φορά πήρε το λόγο ο Μπακτσελή, ο κυβερνητικό εταίρο του Ερντογάν, ο οποίο έμεινε πίσω, δεν είναι στη Νέα Υόρκη μαζί του στη Γενική mm -hmm. Συνέλευση του ΟΕΕ και αποφάσισε να κάνει αυτό τη βρώμικη δουλειά. Τι μα είπε ουσιαστικά, μα είπε ότι θα έρθουμε μέρα και δεν θα μπορέσετε ε, να σα δεν, δεν θα, μπορέσουν τα αφεντικά σα να τα προστατεύσουν. Okay. Δείχνοντα φυσικά την Αμερική. Ε, ναι, Δεδομένου ότι βρίσκεται διά, στην Αμερική και ο, ο πρόεδρο Ερντογάν. Έτσι και, και ένα Να το, εδώ πέρα είναι παιδιά. Πήγε στο Central Park, έβγαζε selfies με, το, με τον κόσμο εκεί και με του τουρίστε, έκανε χειραψίε, χαμογελαστός, Το κοστούμι του σχολιάστηκε, δυτικό λέει κοστούμι τελείω διαφορετικό πρόσωπο, δεν τον έχουμε συνηθίσει έτσι. Εντάξει, yeah, έστεισε ένα σοου εκεί τώρα για πιο. επικοινωνιακό. Λαϊκό, α πούμε, επικοινωνιακό. Ναι. Έχει yeah, και βάζε ένα βάζε ραντεβού τους. σήμερα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, το πρώτο έτσι, ραντεβού του εκεί. Έχουν αναθερμανθεί οι σχέσει μεταξύ nah, Αυτό που τον καίει τώρα είναι ο Μπάιντεν. Αν, αν ναι, θα δει σαφώς, τον Μπάιντεν. Κάτι τέτοιο ακόμα δεν το ξέρουμε, δεν έχει οριστεί κάτι. Λαβωμένο πάντω πάει. Μετά την απόφαση για την Κύπρο. Ε, βέβαια ο Μπάιντεν. Που κοστίσει πολύ αυτό.